Άγιος Μίκαλος εορτάζει στις 7 Αυγούστου. Ο Άγιος Μίκαλος είναι ένας από τους 300 Αγίους που ήρθαν στην Κύπρο περί τα μέσα του 12ου αιώνα, μετά τη Β' Σταυροφορία. Για την παιδική ηλικία, τους γονείς και την ιδιαίτερη πατρίδα του Αγίου δεν έχουμε δυστυχώς καμία πληροφορία. Εκείνο που συμπεραίνουμε για αυτόν είναι πως ο Άγιος, όταν ήταν νέος, αναγκάστηκε για μια καλύτερη ζωή να ξενιτευτεί. Πήγε στη Γερμανία και εργαζόταν ως εργάτης με άλλους Έλληνες. Εκεί ευρισκόμενος, άκουσε κάποια μέρα ένα συγκλονιστικό κήρυγμα για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους Μαμεθανούς. Σε λίγο χρονικό διάστημα, αρκετοί άνθρωποι μαζεύτηκαν και δημιούργησαν μια μεγάλη στρατιά, που ένα πρωί ξεκίνησε να κάνει έργο τον πόθο, που φλόγιζε τα στήθια των ανθρώπων αυτών. Η στρατιά αυτή, η γνωστή σαν Β' Σταυροφορία, διαλύθηκε εκεί, στη σημερινή Ιουγκοσλαβία. Ανάμεσα στα διάφορα σώματα στρατού ήταν και 300 Έλληνες, με αρχηγό κάποιον Αυξέντη. Το γνωστό Άγιο Αυξέντιο. Όταν η στρατιά διαλύθηκε, οι Έλληνες μαζεύτηκαν και μετά από μια ενθουσιώδη ομιλία του αρχηγού, αποφάσισαν να τραβήξουν προς τα μέρη του Ιορδάνη και να ζήσουν εκεί μια ασκητική ζωή. Μια ζωή πλήρους αφιέρωση στο Θεό. Η πρόταση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Μετά από μια προσευχή που έγινε από μέρους όλων, οι άνθρωποι μας ξεκίνησαν. Πρώτα πήγαν και προσκύνησαν όλοι μαζί στα Ιεροσόλυμα. Ύστερα προχώρησαν προς τα έρημα του Ιορδάνη με σκοπό να αφιερωθούν στο Θεό και να ζήσουν εκεί τη ζωή που αποφάσισαν. Τη μοναχική και ασκητική ζωή. Η νηστεία, η προσευχή, η αγρυπνία, η μελέτη της Αγίας Γραφής, αλλά και η έμπρακτη αγάπη προς όλους εκείνους που είχαν την ανάγκη τους, ήταν η καθημερινή τους φροντίδα. Το περιβάλλον δυστυχώς και ευτυχώς του Ιορδάνη δεν τους βοηθούσε καθόλου στη ζωή που διάλεξαν να ζήσουν. Οι εχθροί της πίστεως του Χριστού, που με θολερό μάτι παρακολουθούσαν τη ζωή και την πρόοδο των ασκητών στα μέρη εκείνα, άρχισαν να τους παρενοχλούν. Και αυτοί για να γλιτώσουν μαζεύτηκαν μία μέρα στην παραλία, με σκοπό να φύγουν από τον τόπο εκείνο. Εδώ βρήκαν ένα καράβι, μπήκαν μέσα και ήρθαν στην Κύπρο, που ήταν τότε ονομαστή για τη Θεοσέβειά της. Το καράβι σταμάτησε στην Πάφο. Μία παράδοση μάλιστα λέει πως αυτό έγινε εξαιτίας μιας δυνατής τριγυμίας και τσακίστηκαν πάνω στους βράχους. Ευτυχώς, σώθηκαν όλοι οι άνθρωποι πάνω στα συντρίμια του καραβιού και βγήκαν έξω στη στεριά. Από εδώ σκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη του νησιού και ζήσαν ο καθένας στη μακάρια ζωή με τον δικό του τρόπο. Αυτό έκανε και ο Άγιος Μίκαλος. Στα μέρη της Ακανθούς βρήκε δύο σπήλαια που στέκονται ακόμη και σήμερα και ξεκίνησε την άρτη άσκησή του. Η θαυματουργική του δύναμη συνεχίζεται και σήμερα. Σε όσους με πίστη επισκέπτονταν μέχρι την επιδρομή του Βαρβάρου Ατήλα το 1974 το εκκλησάκι του, που βρισκόταν δίπλα στα σπήλια και πλένει του με το αγίασμά του. Εκεί έλαβαν τη θεραπεία στην αρρώστιά τους και την παρηγοριά στη δοκιμασία τους. Η θαυματουργική χάρη του Αγίου Μίκαλου ανεφέρει τους στη θεραπεία της μαλάριας και της λέπρας. Επίσης οι μητέρες που θύλαζαν τα παιδάκια τους, όταν δεν είχαν γάλα, πήγαιναν στη χάρη του με πίστη και θύλαζαν από τους αλακτήτες που ήσαν στα σπήλια και επεκαλούνται τη βοήθειά του, την οποία και λάβαν πλούσια. Άρρητη ευωδία αναφέρουν οι παλαιοί, ξεχύνονταν από τα δύο σπήλια μέχρι τα τελευταία που έφτανε γύρω στα χωράφια που καλλιεργούσαν οι αγρότες της Ακανθούς. Δίπλα στα σπήλια υπήρχε και υπάρχει ακόμη μια θαλερή μυρτιά, η μυρτιά του Οσίου Μίκαλου, στην οποία αποδίδονταν πλούσιες θαυματουργικές ιδιότητες. Απολυτίκιον, του λίθους ραγιστέντος, της ερήμου πολίτης και ενσώματι άγγελος, και θαυματουργός ανεδείχτης Θεοφόρο Πατήρ ημών Μίκαλε, νηστήρ, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύει τους νοσούντας, και τα ψυχάς των πίση προστρέχοντών σοι. Δόξα το δωδεκότη σοι ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντε, δόξα το ενεργούντι διασού πάσιν ιάματα.